Αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών», όπου οι εξελίξεις δεν σταματούν να μας εντυπωσιάζουν. Οι ετοιμασίες για τα εγγένεια του Παραδείσου είναι στα φόρτε τους. Όταν κάνει την εμφάνισή της, η νέα ιδιοκτήτρια του καταστήματος δίπλα στο ζαχαροπλαστείο. Και δεν είναι άλλη από τη Δάφνη, η οποία στη θέση του παλιού φούρνου άνοιξε ένα κατάστημα με ίδιοι άνδρες. Η Αμαλία και η Μιράντα παγώνουν όταν την αντικρίζουν και όχι άδικα, φοβούνται ότι θα τους φέρει αναταρχές και μπελάδες. Ο Ντίνος είναι εκνευρισμένος με τη στάση του νέου συνεργάτη, του Σίμου, και του ζητάει να ξεκαθαρίσουν μεταξύ τους κάποια πράγματα τώρα που είναι ακόμη αρχή. Εκείνος από τη μεριά του δείχνει να εκπλήσεται με την έκθεση του Ντίνου και προσπαθεί να τον ηρεμήσει. Όμως υπογείως συνεχίζει να παίζει το παιχνίδι του. Ο πρώην αραβωνιαστικός τώρα της Μιράντας, ο Φώτης, ζητάει λύτρα για να μην πει το μυστικό για το σκοτεινό παρελθόν της. Η Δωροθέα καταφέρει να μάθει μια πολύ σημαντική πληροφορία και ετοιμάζεται να δράσει, ενώ ο Βίρονας συμβουλεύει την Όλγα να προσπαθήσει να προσβάλλει τη διαθήκη του Αποστόλη. Στο μεταξύ, ο Άγης με την αδερφή του και την Πολυξένη ψάχνουν να βρουν τον Χριστόφορο όταν μια ευχάριστη έκπληξη περιμένει τη Λαμαλία στο σπίτι. Όμως και η ίδια από την μεριά της επιφυλάζει μια μεγάλη έκπληξη στην οικογένειά της και κυρίως στον Άγη και την Πολυξένη. Και όλα αυτά ενώ ο Σίμος δεν χάνει ευκαιρία να βρίσκεται κοντά στην Αμαλία παρά τα εμπόδια που του βάζουν οι άλλοι και κυρίως ο Ντίνος. Η Όλγα προσπαθεί να πείσει τη Γεωργία και τον Πάρη πως ο γάμος που σχεδιάζουν δεν είναι η καλύτερη λύση για την νεαρή κοπέλα. Παράλληλα, η Μιράντα ζει το δικό της δράμα χωρίς να μπορεί να μοιραστεί με τον Ντίνο. Ντρέπεται πολύ για το παρελθόν της και είναι αποφασισμένη να μην μάθει ο σύζυγός της. Μόνο που εκείνος προβληματίζεται από την περίεργη συμπεριφορά της και παρακολουθεί στενά την κάθε της κίνηση. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!